ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχουν προσκρούσει στα βράχια των προεκλογικών τους δεσμεύσεων, είπε από το Ηράκλειο τομεάρχης οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς. Ο κύριος Παπάς, αναφερόμενος στην πραγματικότητα, όπως είπε μετά τις εκλογές, τόνισε ότι η κυβέρνηση τόσο σε εθνικά θέματα όπως το προσφυγικό και το μεταναστευτικό, όσο και μια σειρά μεγάλων έργων υποδομής, δείχνει παγωμένη αντίδραση και στασιμότητα. Η Νέα Δημοκρατία έχει προσκρούσει στα βράχια των τερατωδών προεκλογικών της ψεμάτων και σε σχέση με μείζωνα εθνικά ζητήματα, όσο βεβαίως και στα ζητήματα της οικονομίας. Στα ζητήματα της οικονομίας κανείς δεν συζητάει για 4% ανάπτυξη. Έχουμε έναν Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο οποίος βγαίνει στα κανάλια και προσπαθεί να μας πείσει ότι κυνηγάει το ξεκλείδωμα πάρα πολύ συγκεκριμένων σημειακών έργων, την ώρα που κρίσιμα έργα υποδομής έχουν συνολικά παγώσει. Ο κύριος Παπάς αναφέρθηκε στο αρνητικό πρόσημο που εμφανίζουν οι δείκτες τόσο της βιομηχανίας όσο και της απασχόλησης, διευκρινίζοντας ότι μια σειρά αποδεσμεύσεις της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας έμειναν δεσμεύσεις, σχολιάζοντας δεικτικά την μη καταβολή 13ης σύνταξης και μη καταβολή του κοινωνικού μερίσματος. Όλο αυτό το πλέγμα των πολιτικών σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία μέρημνα για την πραγματική οικονομία. Διότι αν υπήρχε μέρημνα για την πραγματική οικονομία, αυτό το σχόλιο θα κάνω και θα ολοκληρώσω, θα είχα συνεχίσει τη δική μας πολιτική, η οποία αξιοποιούσε μέρος του πλεονάσματος για να διαμορφώσει δημοσιονομικό χώρο. Δημοσιονομικός χώρος σημαίνει μία τόνωση της εσωτερικής ζήτησης σε μία φάση όπου οι διεθνείς οικονομικές εξελίξεις δεν είναι ευίωνες. Ο άλλοτε Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής αναφέρθηκε στην ανάγκη, όπως είπε, υπεράσπισης της μεσαίας τάξης, με φόντο και την πρώτη κατοικία που από τον Ιούνιο θα πάψει να προστατεύεται, διευκρινίζοντας ότι σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς από το πλέγμα των πολιτικών κομμάτων. Θα είναι πολύ πιο λειτουργικό για το λαό μας, για τον κόσμο που αγωνιά αυτή τη στιγμή τι θα γίνει με τα σπίτια του, να δείξουμε ότι υπάρχει ένα μέτωπο κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων. Και θα κάνουμε εμείς βεβαίως το χρέος μας στη Βουλή, αλλά θέλω να καλέσω και τον κόσμο να είναι σε εγρήγορση, να πάρθουν πρωτοβουλίες και από τη βάση. Ο κύριος Παπάς έκανε αναφορά και στο ραδιοτηλεοπτικό σκηνικό με φόντο την έναρξη προγράμματος του νέου ΜΕΓΑ, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε τα δεδομένα και πλέον υπάρχουν αδειοδοτούμενα κανάλια. Ενώ σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι το επικείμενο συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί θα αποτελέσει πολιτικό γεγονός για τη χώρα. Εμείς βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να διαπιστώνουμε ότι η παράταξή μας λίγους μήνες μετά το αρνητικό αποτέλεσμα των εκλογών δείχνει σημάδια όχι μόνο αντοχής αλλά και δυνατότητας για οργανωτική πύκνωση και αύξηση και διεύρυνση της επιρροής της. Είναι σημάδια και δυνατότητες που είμαστε αποφασισμένοι να αξιοποιήσουμε πλήρως